Η ζωή μιας μαμάς μπορεί πάρα πολύ εύκολα να χωρέσει μέσα σε δύο λέξεις. Δημιουργικό άγχος. Αφού όλες ξυπνάμε και κοιμόμαστε με μία αγωνία, να προστατέψουμε τα παιδιά μας. Από το οτιδήποτε μπορεί να τα βλάψει. Ωστόσο, για να την παλέψουμε λίγο στο μυαλό μας όλον αυτό τον πανικό της προστασίας, τον αποθηκεύουμε όσο πιο γλυκά γίνεται. Και κάθε μία από εμάς του δίνει μία διαφορετική ερμηνεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινάμε την ημέρα μας ως οικογένεια όλοι μαζί. Έστω και αυτά τα 10 λεπτά που θα μοιραστούμε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί για μένα προστατεύω σημαίνει νοιάζομαι. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από το να βλέπεις το παιδί σου να δημιουργεί. Από το πρώτο του Α μέχρι την πρώτη μουτζούρα, που εμείς θα θεωρήσουμε αντάξια της Μόνα Λίζα. Θέλουμε να είμαστε εκεί για να το στηρίξουμε, να μην το τρομάξουμε και να μην εμποδίσουμε τη φαντασία να μετουσιωθεί σε ταλέντο. Προστασία σημαίνει στηρίζω τη δημιουργικότητά του. Από την πρώτη κιόλας μέρα του στο σχολείο, ξεκινάμε να συμβιβαζόμαστε με την ιδέα ότι δεν θα είμαστε πάντα εκεί να το προστατεύουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παίρνουμε τα μέτρα μας. Τόσο πρακτικά, όσο και συναισθηματικά προσπαθούμε να είμαστε εκεί δίπλα του. Να το φροντίζουμε και να το στηρίζουμε. Να του δείχνουμε ότι δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ μόνο του. Πρέπει να παρέχουμε στα παιδιά μας όλα όσα τα κάνουν να νιώθουν ασφαλή. Από τη στήριξη των επιλογών τους μέχρι την προστασία τους από τα μικρόβια. Γιατί προστατεύω σημαίνει προνοώ.